Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube και στο βάθος βλέπετε το ψυχοεκπαιδευτικό μας σκύλο, το Λάκι. Αν για πρώτη φορά πέφτετε πάνω σε δικό μας βίντεο και σας αρέσει αυτό το βίντεο που θα δείτε, θα σας παρακαλούσα να πατήσετε το κουμπί για εγγραφή, να εγγραφείτε στο κανάλι μας, γιατί βρισκόμαστε αρκετά κοντά στους 100.000 συνδρομητές. Και με έχουν πει από την Google, αλήθεια λέω, ότι είναι καλή ιδέα να παροτρύνω τον κόσμο να κάνει εγγραφή στο κανάλι, γιατί είναι κάτι το οποίο ξεχνάω. Και να παροτρύνω τον κόσμο να κάνει εγγραφή στο κανάλι και να πατάει like στα βίντεο και να τα μοιράζεται στα κοινωνικά δίκτυα με τους ανθρώπους που γνωρίζει και συνδέεται. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα θεωρητικό οδηγητικό βίντεο, το οποίο είναι βασισμένο πάνω σε διάφορες πρόσφατες επιστολές που έχω λάβει, τις οποίες δεν θα τις διαβάσω, θα σας μιλήσω για αυτές μέσα από αυτό το βίντεο. Και έχει στόχο αυτό το βίντεο να κάνει έτσι λίγο μια επανάληψη και μια περαιτέρω εμβάθυνση στην ψυχοεκπαιδευτική αλήθεια ότι η συνεξάρτηση δεν είναι αγάπη. Ο τίτλος του βίντεο αυτού είναι «Η συνεξάρτηση δεν είναι αγάπη». Η συνεξάρτηση είναι μία ψυχολογική συνθήκη κατά την οποία ένας άνθρωπος ετεροπροσδιορίζεται, όπως έχουμε πει πρόσφατα και στα διαζώσεις ψυχολογικά εργαστήρια, τα master classes που κάναμε στην Αθήνα και όπως και θα πούμε στο διαδικτυακό ψυχολογικό εργαστήριο, στο webinar που θα γίνει το Σάββατο 1η Ιουλίου 2023, 6 με 9 το βράδυ, για όσους βρίσκονται στο τρίτο επίπεδο της συμμετοχής στο κανάλι μας. Πληροφορίες για τη συμμετοχή και το τρίτο επίπεδο μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Λοιπόν, ό,τι έχουμε συζητήσει στο ψυχολογικό εργαστήριο για τη συνεξάρτηση και θα συζητήσουμε και στο διαδικτυακό μέσο Zoom, είναι ότι η συνεξάρτηση είναι ένας δυσλειτουργικός τρόπος ύπαρξης. Ακόμη δεν έχει καταχωρηθεί ως κάποια ξεχωριστή ψυχική διαταραχή. Είναι όμως η ψυχολογική συνθήκη εκείνη στην οποία ένας άνθρωπος νιώθει ότι η ζωή του δεν έχει νόημα, εάν δεν αναφέρεται σε κάποιον άλλον, εάν δεν είναι συνδεδεμένος με κάποιον άλλον άνθρωπο πιο σπουδαίο, πιο σημαντικό. Η συνεξάρτηση παρατηρείται κυρίως στις ερωτικές σχέσεις, μπορεί όμως να παρατηρηθεί και σε μια φιλική σχέση, μια οικογενειακή σχέση ή ακόμη και μια εργασιακή σχέση, αλλά κυρίως εντοπίζεται στις ερωτικές σχέσεις. Οι συνεξαρτώμενοι είμαστε, λέω είμαστε γιατί όσοι με παρακολουθείτε καιρό στο κανάλι μου στο YouTube γνωρίζετε ότι αυτοπροσδιορίζομαι, πολύ ενδιαφέρον αυτό, αυτοπροσδιορίζομαι ως συνεξαρτώμενη σε αποθεραπεία και με προσδιορίζει και η ψυχολόγος μου έτσι. Είναι ενδιαφέρον γιατί λέμε ότι η συνεξάρτηση είναι ετεροπροσδιορισμός, δηλαδή έχει νόημα η ζωή μου αν εγώ συνδέομαι με κάποιον άλλον και προσδιορίζομαι εγώ και η προσωπική μου αξία από την όποια σύνδεση έχω εγώ με κάποιον άλλον. Οι συνεξαρτώμενοι κάνουμε πάρα πολλές προσπάθειες για να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους με τους οποίους συνδεόμαστε. Είμαστε η κατεξοχήν νούμερο ένα people pleasers, ανθρώπινοι ευχαριστητές. Και είμαστε βέβαιοι, προτού διαγνωστούμε και προτού μπούμε σε μια διαδικασία θεραπείας, ότι εμείς αγαπάμε πάρα πολύ. Και αγαπάμε πολύ βαθιά και πολύ δυνατά και πολύ αυθεντικά. Πρόσφατα είχα μια συνομιλία με ένα πρόσωπο εξαιρετικά τοξικό, αγενές και με δικαιωματισμό, το οποίο μου έγραφε σε ένα messenger ότι θέλει να μου επιστήσει την προσοχή για το γεγονός ότι δεν πρέπει να μιλάω για τη συνεξάρτηση με αυτόν τον τρόπο που μιλάω, γιατί όπως μου έγραψε ιατρικοποιεί την αγάπη. Τάχα κλινικοποιεί την έννοια της αγάπης και μου λέει εγώ που σε παρακολουθώ και προφανώς ταυτίζεται μαζί μου. Αυτό που κάθε τοξικός, ναρκισσιστικός ανθρωπάκος πάει και ταυτίζεται με ανθρώπους που δεν έχει καμία σχέση, με ξεπερνά.
ταυτίζονται αυτοί συνήθως με προβεβλημένους ανθρώπους λόγω της δουλειάς μου στο YouTube και λόγω του γεγονότος ότι το κανάλι μας έχει πάνω από 36 εκατομμύρια θεάσεις και κάθε μήνα μπαίνουν τουλάχιστον 100.000 άνθρωποι σας στο κανάλι, γι' αυτό λέω πατήστε το κουμπί για το subscribe όσοι παρακολουθείτε χωρίς να είστε εγγεγραμμένοι, έχει αρκετή προβολή. Και ο κάθε τοξικός και ο κάθε προβληματικός μπορεί άνετα να ταυτιστεί μαζί μου και να πει «Α, η Θέκλα και εγώ είμαστε το ίδιο». Χωρίς να σημαίνω ότι εγώ είμαι κάτι σπουδαίο, σας ξαναλέω, δηλώνω συνεξαρτώμενη σε αποθεραπεία και πάρα πολλές φορές έχω δηλώσει τα ελαττώματα μου και ως γυναίκα και ως μάνα και ως άνθρωπος γενικότερα. Και μου λέει «Εμείς οι δυο αγαπούμε πολύ». Και δεν θέλω να σε ξανακούσω να λες πως είσαι συνεξαρτωμένη, γιατί έφυγες πρώτη από τις σχέσεις σου και εγώ έχω φύγει πρώτη από τις σχέσεις μου, άρα δεν είμαστε συνεξαρτωμένες. Δεν ξέρω αυτό πως το έχεις σκεφτεί, τι είδους σύνδεση είχε κάνει το μυαλό του προσώπου αυτού. Και λέει ότι εμείς είμαστε άνθρωποι που μπορούμε και αγαπάμε και άλλοι δεν μπορούν να αγαπήσουν, γι' αυτό ας μην αυτομαστιγωνόμαστε να λέμε ότι είμαστε συνεξαρτωμένοι. Και μπήκα σε μία συζήτηση, κακώς φυσικά, με εκείνο το πρόσωπο ανταλλαγής μηνυμάτων, η οποία ήταν εξαιρετικά τοξική και μου χάλασε την ισορροπία μου και μου προκάλεσε συναισθηματική απορρίθμιση, αλλά γρήγορα αντιλήφθηκα ότι επρόκειτο περί τοξικού ξερόλα. Ξερόλας είναι ένας άνθρωπος που νομίζει πως τα ξέρει όλα, ο οποίος προσπαθούσε μέσα από αυτά που μου έγραφε να απενοχοποιήσει τον εαυτό του από οποιαδήποτε ευθύνη για τα συνθήκη της δικής του ζωής. Και η γυναίκα αυτή μου είπε, ρε παιδί μου, με απλά λόγια, ότι ξέρεις εγώ είμαι πιο μορφωμένη από σένα, γιατί διδάσκει σε κάποιο πανεπιστήμιο. Έτσι είπε, δεν ξέρω, δεν την έχω δει προσωπικά, έτσι γράφει στα social media και είναι και καλά τέρας γνώσεων ακαδημαϊκών. Σίγουρα κάποιος ο οποίος κατέχει ένα διδακτορικό τίτλο και έχει εκπονήσει μια διδακτορική διατριβή, έχει διαβάσει πάρα πολύ, και κάποιος ο οποίος εργάζεται στον ακαδημαϊκό τομέα έχει πολύ καλή επαφή και μπορεί να έχει πολύ καλή επαφή με την έρευνα και με την επιστήμη, χωρίς να σημαίνει ότι όποιος το κάνει αυτό το κάνει και καλά. Στην Κύπρο λέμε όποιος καπνίζει δεν μαγειρεύει. Δεν φτάνει να ανάψεις φωτιά για να μαγειρέψεις, δηλαδή δεν φτάνει να είσαι κοντά στην πηγή της γνώσης. Πρέπει να έχεις και την κρίση, αλλά και τη διάθεση να διαβάσεις τη γνώση και να την καταλάβεις και να τη χρησιμοποιήσεις με διάκριση, όχι να τη χρησιμοποιήσεις προς όφελος σου. Κερδοσκοπικά, ξέρετε, αρκετοί άνθρωποι το κάνουν αυτό. Βρίσκουν ένα βίντεο που έχει κάνει, για παράδειγμα, ένας ψυχολόγος του YouTube, ή βρίσκουν ένα βιβλίο, παίρνουν ένα απόσπασμα από κάτι που ταιριάζει με τη δική τους αφήγηση, για τη δική τους, για το δικό τους εξαγιασμό, ότι είναι πολύ σπουδαίο και πολύ καλή, και σου λέει, το είπε και ψυχολόγος, το είπε και ο τάδε, το λέει και η έρευνα, και όταν σε κάποια φάση της αντιπαράθεσα ερευνητικά δεδομένα, μου λέει, μα δεν σημαίνει ότι κάθε έρευνα και κάθε θεωρία είναι σωστές, μπορεί να μετά να ανατραπούν. Αλλά αντάλλα, από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Και το ίδιο πρόσωπο, μετά που τον μπλόκαρα στο εκεί που μιλούσαμε, μπήκε στο YouTube με ένα προφυλάκι το οποίο είχε παρόμοιο λεκτικό με το προφίλ που είχε στο Instagram, ενώ το username ήταν πολύ παρόμοιο και ο τρόπος γραφής ήταν πολύ παρόμοιος, και βγήκε και έγραφε διάφορες αρλούμπες του στυλ ότι θέλουμε βιβλιογραφία και χωρίς τη βιβλιογραφία δεν δεχόμαστε πράγματα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όπως και να έχει, θα κάτω να σας ζαλίζω με την κάθε τοξική που κακώς της έδωσα χώρο να με ζαλίσει. Όμως αυτή η περίπτωση ήταν μια περίπτωση έτσι πολύ κραυγαλαία για το πώς ένας άνθρωπος βαφτίζει το πρόβλημά του αρετή, βαφτίζει την παθολογία του αγάπη. Και επειδή κυριολεκτικά συνομιλώ με χιλιάδες ανθρώπους μέσα στο χρόνο, μέσα σε έναν ημερολογιακό χρόνο, μπορεί να ανταλλάξω, ξέρω εγώ, μηνύματα με 47, 37, 67 χιλιάδες ανθρώπους. Πήγα πίσω στη συνομιλία μας και είδα ότι αυτό το πρόσωπο έγραφε για το πώς λειτουργούσε στην προηγούμενη σχέση που ήταν. Και σίγουρα δεν ήταν αγαπητικός ο τρόπος που λειτουργούσε. Η ίδια αυτή η οποία έλεγε ότι
πρέπει και εγώ και αυτοί να μην λέμε που είμαστε το ίδιο, να μην λέμε ότι είμαστε συνεξαρτώμενες, αλλά να λέμε ότι ξέρουμε να αγαπήσουμε και οι άλλοι δεν ξέρουν να αγαπήσουν που δεν είναι συνεξαρτώμενοι. Τέλος πάντων, δεν αγαπούσε γιατί μου περιέγραφε μία συνθήκη με μία σχέση η οποία ήταν δυσλειτουργική και τοξική και ήδη αντί να θέσει τα θέματα επιτάπητος και να μιλήσει ανοιχτά με το τέρι της προκειμένου να επιληθούν τα όποια προβλήματα ή να τελειώσει η σχέση εφόσον δεν μπορούσαν να επιληθούν τα προβλήματα, ανταυτού έκανε κάποιες δραστηριότητες εξωσχολικές, αν με πιάνετε, και μοιραζόταν μαζί μου ότι έκανε εξωσχολικές δραστηριότητες γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να αντισταθμίσει το γεγονός ότι ήταν πολύ πιθανόν ο σύντροφος να έκανε και αυτός εξωσχολικές δραστηριότητες και μου έλεγε παράλληλα ότι ήταν έτοιμη να κάνει παιδί με έναν άνθρωπο τον οποίο σίγουρα αυτή απαντούσε και υπήρχε και μεγάλη πιθανότητα να απαντούσε και αυτός και εγώ τότε της είχα πει είναι προβληματική συνθήκη αυτή για να φέρεις παιδί στον κόσμο. Και αυτή η γυναίκα με ενημέρωνε αργότερα ότι η συνεξάρτηση είναι μεγάλη, δεν υπάρχει συνεξάρτηση, υπάρχει αγάπη. Όχι, κοπέλα μου. Η συνεξάρτηση είναι ένα υπαρκτό ψυχολογικό πρόβλημα. Η συνεξάρτηση δεν είναι αγάπη. Η συνεξάρτηση είναι εθισμός. Εθισμός και παραμύθιασμα του εαυτού μας και του άλλου. Δεν είναι αγάπη συνεξάρτηση. Πρόσφατα βίωσα αυτό το οποίο έχουμε πει και στα εργαστήρια που έγιναν στην Αθήνα και θα πούμε και στο διαδικτυακό εργαστήριο που θα γίνει μέσω Zoom την 1η Ιουλίου, το Σάββατο 1η Ιουλίου 2023 στις 6 το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, πληροφορίες για το τρίτο επίπεδο στη συμμετοχή και το σεμινάριο στην περιγραφή του βίντεο. Βίωσα διαζώσεις, αυτό που έχουμε πει στα εργαστήρια, ότι τον συνεξαρτώμενο δεν τον αντέχει ένας άνθρωπος που έχει ασφαλές δεσμό ή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υγιή προσωπικότητα. Ένα πρόσωπο κοντινό σε μένα, το οποίο έχει μεγάλο θέμα με τη συνεξάρτηση, μου έδειξε με έναν πολύ παραδειγματικό τρόπο για το πώς ένας άνθρωπος που είναι συνεξαρτώμενος κάνει κακό σε αυτόν τον οποίο νομίζει ότι αγαπάει. Ένας άνθρωπος ο οποίος ετεροπροσδιορίζεται, ένας άνθρωπος ο οποίος δίνει τα πάντα, ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει υπερπροσπάθεια και είναι υπερφροντιστικός για τον άνθρωπο με τον οποίο θεωρεί ότι έχει αγαπητική σχέση, ενώ στην ουσία έχει συνεξαρτητικό δέσιμο, ταλαιπωρεί εκείνο το πρόσωπο. Είναι ασφιχτικός. Το πνίγει. Και έτσι, η συνεξάρτηση δεν είναι αγάπη, οπότε αν δεν θεραπεύσουμε το θέμα που έχουμε με τη συνεξάρτηση, είμαστε σε πολύ μεγάλο κίνδυνο, γιατί αν μείνουμε single, θα επιδιδόμαστε σε limerance. Το limerance είναι η αιμονική προσκόλληση, ο ερωτικός, ρομαντικός μυρικασμός συναισθημάτων, τα οποία δεν έχουν και μεγάλη σχέση με την πραγματικότητα. Ή θα επιδιδόμαστε σε limerance, αν μείνουμε μόνοι μας, ή οι μόνοι που θα μας αντέξουν για να σχετιστούμε μαζί τους είναι οι νάρκισσοι, οι οποίοι θέλουν ναρκισσιστική τροφοδοσία και παροχή. Οπότε, τι ωραία, τι καλά βρήκαμε αυτό το αυτόβουλο θύμα, το συνεξαρτώμενο, το people pleaser, ο οποίος θα μας τονώσει το εγώ, άρα θα συνδεθεί ο νάρκισσος ευχαρίστως μαζί μας και θα βιώσουμε και την ναρκισσιστική κακοποίηση που είναι αναπόφευκτη σε μια σχέση με έναν νάρκισσο, ή ένας άλλος συνεξαρτώμενος μπορεί να μας αντέξει. Που σίγουρα δύο συνεξαρτώμενοι μαζί, οι οποίοι δεν κάνουν δουλειά με τον εαυτό τους και δεν κάνουν θεραπεία και δεν βρίσκονται σε διαδικασία αποθεραπείας από τη συνεξάρτηση, αμάνα μου, μάνα μου, θα πνίξουν ένας τον άλλον και θα καταπνίξουν ένας τον άλλον με την υπερφροντιστικότητα, με την αγχώδη προσκόλληση και ούτω καθεξής. Είναι πρόβλημα η συνεξάρτηση, είναι ψυχολογικό πρόβλημα η συνεξάρτηση, δεν είναι αγάπη. Είναι ψυχολογικό πρόβλημα η συνεξάρτηση και δεν σημαίνει καλές προθέσεις. Δεν είναι από καλές προθέσεις που γινόμαστε συνεξαρτώμενοι. Είναι από τα τραύματα μας που γινόμαστε συνεξαρτώμενοι. Εξελισσόμαστε σε συνεξαρτώμενους μέσω μιας διαδικασίας συμβιβαστικού μηχανισμού άμυνας
και προβληματικού τρόπου διαχείρισης των συναισθηματικών μας ελλειμμάτων και των αδιαχείριστων τραυμάτων μας. Η συνεξάρτηση είναι μία συνθήκη στην οποία το πρωτόγονο μυαλό μας προσπαθεί να μας σώσει χρησιμοποιώντας συμβιβαστικούς μηχανισμούς άμυνας. Συμβιβαστικοί μηχανισμοί άμυνας είναι οι μηχανισμοί άμυνας του μυαλού, οι οποίοι όταν γίνονται την ώρα που γίνεται άμεσο τραυματισμός είναι χρήσιμοι, αλλά αν στη συνέχεια και στην πορεία της ζωής του ανθρώπου υιοθετηθούν ως modus operandi, τότε καταστρέφουν τη ζωή του, δυσκολεύουν τη ζωή του και συμβιβάζουν τη ζωή του. Στο εξαιρετικό βιβλίο του Pete Walker για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, Thriving and Surviving from CPTSD, πώς να επιζήσεις και να ευημερήσεις από τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, μιλάει ο Pete Walker για τα 4F, τους 4 βασικούς μηχανισμούς άμυνας που χρησιμοποιούνται από τα παιδιά κατά την παιδική τους ηλικία όταν τραυματίζονται ψυχικά, που είναι το fight, το flight, το freeze και το fawn. Fight σημαίνει πολεμώ, flight σημαίνει διαφεύγω, freeze σημαίνει παγώνω και fawn σημαίνει συρρυκνώνω. Ο συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας της συρρύκνωσης, ο οποίος χρησιμοποιείται στην παιδική ηλικία για αντιμετώπιση του τεράστιου αντίκτυπου που έχει το ψυχικό τραύμα στο παιδί, αν συνεχιστεί ως ένας τρόπος λειτουργίας του ανθρώπου, ως modus operandi του ανθρώπου, στην ενήλικη ζωή τον καταδικάζει να είναι συνεξαρτώμενος, να ετεροπροσδιορίζεται, να έχει ανάγκη πάντα κάποιον άλλον άνθρωπο που να προσπαθεί γι' αυτόν, να καλύπτει τις ανάγκες αυτού του ανθρώπου, να λατρεύει αυτόν τον άνθρωπο, αλλά ταυτόχρονα να μην αγαπάει καθόλου τον εαυτό του, να βάζει τον εαυτό του σε κίνδυνο και εννοείται να πνίγει με υπερφροντιστικότητα και υπερδοτικότητα εκείνον τον άλλον άνθρωπο, ο οποίος αν είναι ένας καλοήθης άνθρωπος που δεν έχει σκοπό να εκμεταλλευτεί τους άλλους, θα νιώσει ασφιχτικά και θα πει δεν μπορώ να συνδέομαι μαζί σου όταν είσαι έτσι. Αν είναι κακοήθης άνθρωπος, αν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, θα εκμεταλλευτεί αυτή την υπερδοτικότητα, θα εκμεταλλευτεί αυτή την υπερφροντιστικότητα και θα ρουφήξει εντελώς το αίμα, μεταφορικά μιλώντας, την ενέργεια του συνεξαρτώμενου ανθρώπου. Η συνεξάρτηση δεν είναι αγάπη. Γιατί? Αγάπα τον πλησίον σου ως σε αυτόν, λέει στην Αγία Γραφή. Να αγαπάς τον διπλανό σου, τον γείτονά σου, τον συνάνθρωπό σου, όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσεις να αγαπήσεις τους άλλους είναι να αγαπάς τον εαυτό σου. Ένας συνεξαρτούμενος δεν αγαπάει τον εαυτό του. Γιατί αν αγαπούσε τον εαυτό του, δεν θα επέτρεπε να γίνεται θύμα εκμετάλλευσης. Αν αγαπούσε τον εαυτό του, θα φρόντιζε τον εαυτό του. Αν αγαπούσε τον εαυτό του, θα μπορούσε να είναι αυθύπαρκτος, θα αυτοπροσδιοριζόταν, δεν θα έχει ανάγκη να συνυπάρχει με κάποιον άλλο για να νιώθει ότι έχει νόημα η ζωή του. Και αν αγαπούσε τον εαυτό του, θα έδινε τόσα όσα. Τόσο όσο. Γιατί πρέπει να έχεις ένα εαυτό για να μπορείς να δίνεις. Αν είσαι ανορίωτος και δεν βάζεις όρια στη δοτικότητά σου, μετά καταστρέφεται ο εαυτός σου. Και ψυχικά και συναισθηματικά και σωματικά. Δεν είναι καθόλου παράδοξο ότι οι συνεξαρτώμενοι υποφέρουμε συνήθως από χρόνιες ασθένειες, πολλές φορές και αυτοάνωσης, γιατί στην ουσία επιτιθέμεθα ενάντια στον ίδιο μας τον εαυτό μέσα από αυτή την εξάσκηση της προβληματικής συμπεριφοράς της συνεξάρτησης, της προβληματικής συνδεσιμότητας της συνεξάρτησης. Και δεν είναι καθόλου παράδοξο ότι οι συνεξαρτώμενοι, πέρα από τις αυτοάνωσες χρόνιες νόσους, είναι πιο ευάλωτοι και σε άλλες παθήσεις. Εδώ θέλω να πω ότι για να ασθενήσει ένας άνθρωπος, σωματικά ή ψυχικά, χρειάζονται να συνεργαστούν διάφοροι παράγοντες, όπως είναι οι γενετικές προδιαθέσεις, όπως είναι περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως είναι τραυματικά γεγονότα, όπως είναι η προσωπική βούληση και ούτω καθεξής. Και δεν σημαίνει ότι αν κάποιος έχει μια ασθένεια, δηλαδή αν κάποιος έχει γεννηθεί και στην πορεία της ζωής του έχει αναπτύξει διαβήτη τύπου 1, δεν σημαίνει ότι ήταν συνεξαρτώμενος και γι' αυτό το έκανε, μπορεί να έπαιξε περισσότερο ρόλο ο κληρονομικός παράγον και ούτω καθεξής. Δεν μπορούμε να ξέρουμε.
η επιστήμη της γενετικής προχωρά, αλλά είναι σε νηπιακά βήματα. Ήδη τα τελευταία χρόνια έχουν ταξινομηθεί, αν δεν κάνω λάθος, 40 και κάτι ασθένειες οι οποίες έχουν σχέση με γενετική προδιάθεση και μπορεί κάποιος να κάνει ένα γενετικό τεστ, να δώσει δηλαδή το DNA του και να πάρει αποτελέσματα για το κατά πόσον έχει προδιάθεση και κάποιες από αυτές τις ασθένειες. Κάποιες από αυτές τις ασθένειες είναι, για παράδειγμα, το Alzheimer's, η Parkinson's ή η νόσος του Crohn. Εγώ το γνωρίζω γιατί έχω κάνει αυτή την εξέταση και μου έχει έρθει αποτέλεσμα ότι έχω προδιάθεση για νόσο Crohn, την οποία και έχω προφανώς, εφόσον έχω διαγνωστεί πρόσφατα, την οποία ανέπτυξα. Έχω όμως προδιάθεση και για κοιλιοκάκι, την οποία δεν έχω κοιλιοκάκι. Οι βιοψίες μου έδειξαν όμως δεν έχω κοιλιοκάκι. Έχω προδιάθεση και για κάποια καρκινάκια, τα οποία δεν τα έχω εξ όσων γνωρίζω και δεν σημαίνει ότι θα τα πάθω. Όλοι έχουμε προδιαθέσεις για ασθένειες. Όλοι. Και όπως είπα προηγουμένως, είναι σε νηπιακά βήματα ακόμη η επιστήμη της γενετικής. Έχει κάνει τεράστια πρόοδο από πριν 50 χρόνια, αλλά ακόμη δεν έχουν χαρτογραφηθεί γενετικά όλες οι ασθένειες και όλες οι διαταραχές. Και θα έρθει κάποια φάση στην οποία θα μπορούμε με ένα γενετικό τεστ να γνωρίζουμε αν αυτή η αρρώστια που πάθαμε έπαιξε ρόλο και η γενετική προδιάθεση για να την πάθουμε. Ξαναλέω, η γενετική προδιάθεση δεν σημαίνει ότι απαραίτητος θα εκδηλώσει στην ασθένεια. Και αν κάποιος είναι αχώδης και υποχόνδυρος και έχει θέματα με φοβίες ασθενειών, ας μην κάνει αυτό το τεστ. Μην με ρωτάτε για το τεστ, δεν θα σας πω. Η συνεξάρτηση δεν είναι αγάπη. Και σε κάποιο πρόσφατο email που έχω λάβει άλλο, σε κάποια πρόσφατα email που έχω λάβει άλλα, έχω διαβάσει απίστευτες ιστορίες για ανθρώπους οι οποίοι ανέχθηκαν απίστευτου ύψους κακοποίησης και σωματικές και ψυχικές και σεξουαλικές και παρόλα αυτά ήταν βέβαιοι ότι αγαπούσαν το θήτη ή τη θήτριά τους. Βέβαιοι. Εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ. Με έχει απίσει στο ξύλο, με έχει στείλει στο νοσοκομείο, με έχει εξαναγκάσει να κάνω σεξουαλικές πράξεις τις οποίες δεν θα επέλεγα διαφορετικά, αλλά εγώ τον αγαπάω πάρα πολύ. Τον αγαπάω τόσο πολύ που δεν τον αφήνω. Ή τον έχω καταγγείλει στην αστυνομία γιατί βιοπράγησε σωματικά πάνω μου, κινδύνευσε η ζωή μου, συνελήφθη και μετά εγώ, επειδή τον αγαπώ τόσο πολύ, του πήρα τον καλύτερο δικηγόρο προκειμένου να τον σώσω από το να καταδικαστεί στο δικαστήριο για την απόπειρα που έκανε κατά της ζωής μου. Και εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ και γράφω σε αυτό το πρόσωπο, δεν είναι αγάπη αυτό, είναι αρρώστια. Όχι, λέει, εγώ τον αγαπώ. Λέω, μα για να μπει σε τέτοια σχέση, σημαίνει ότι είχες και εσύ κάποια θέματα. Μήπως είχες δύσκολη παιδική ηλικία, όχι, ήταν τέλεια παιδική μου ηλικία. Λέω, πώς αντέδρασαν οι γονείς σου όταν έμαθαν ότι ο σύντροφος σου σε σάπισε στο ξύλο, κινδύνευσε να σε σκοτώσει και εσύ τον κατήγγειλες στην αστυνομία. Η μάνα μου μου είπε, λέει, ότι να κάνω υπομονή και έτσι είναι οι άντρες. Αλλά παρόλα αυτά είχε τέλεια παιδική ηλικία, ήταν όλα τέλεια και η συγκεκριμένη τα βάλει και μαζί μου. Λέει, δεν τα ξέρεις όλα. Πρέπει να κρίνεις τη ζωή στον άλλο με βάση τη δική σου. Και ποια είσαι εσύ η οποία θα μου πεις ότι δεν αγαπώ τον άντρα μου. Και μάλιστα η συγκεκριμένη είχε θέμα, γιατί αυτός δεν ήθελε να τα ξαναβρούν. Είχε θέμα. Και της είπα, μάνα μου, μα δεν πρέπει να τα ξαναβρείτε. Σε σάπιζε στο ξύλο, σε έκανε. Όχι, εγώ τον αγαπώ. Μα δεν είναι αγάπη της λεφτό πράγμα, είναι άρρωστο κόλλημα, είναι συνεξάρτηση. Μου λέει, είσαι επιθετική. Είσαι εναντίον της αγάπης. Όχι, δεν είμαι εναντίον της αγάπης. Ούτε εναντίον των ανδρών είμαι. Ούτε εναντίον των γυναικών είμαι. Είμαι υπέρ της αγάπης, αλλά της αγάπης, όχι της αρρώστιας, της πραγματικής αγάπης, όχι του άρρωστου κολλήματος. Τον αγαπάει, λέει. Τον αγαπάει, λέει. Τον αγαπάει και τον λυπήθηκε πάρα πολύ που πέρασε τη βραδιά στο κρατητήριο και του πήρε έναν πολύ καλό δικηγόρο για να τον βγάλει, να τη βγάλει καθαρή, να μην καταδικαστεί. Δεν είναι αστείο αυτό το πράγμα. Ο φαύλος κύκλος της κακοποίησης είναι πολύ σκοτεινός. Πάρα πολύ σκοτεινός.
και τα θύματα της σωματικής, όπως και τα θύματα της ψυχικής κακοποίησης, μπερδεύουν την αρρώστια με την αγάπη. Θεωρούν ότι είναι αγάπη αυτό που βιώνω. Μας φαίνεται πολύ ξεκάθαρο όταν ακούμε για σωματική βία. Όταν ακούμε για τον άνελο που πήρε το μαχαίρι και τον μπήξε και ήρθαν και τον συνέλαβαν και κατηγορήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Και η άλλη λέει: εγώ ακόμη τον αγαπάω και του πήρα τον καλύτερο δικηγόρο να μην καταδικαστεί. Είναι πολύ ξεκάθαρο να δούμε τι συμβαίνει. Ότι δεν είναι αγάπη αυτή που έχει αυτή η γυναίκα για αυτόν τον άνθρωπο. Ότι είναι αρρώστια. Ότι είναι παθολογία. Δεν είναι αγάπη. Όταν όμως είναι αδιόρατη η ψυχική κακοποίηση, όταν έχει να κάνει με το ότι εγώ που είμαι συνεξαρτώμενη, εγώ που είμαι συνεξαρτώμενος, τα έχω φτιάξει με έναν άνθρωπο, με έναν άντρα, με μια γυναίκα και κάνω εγώ όλες τις δουλειές του σπιτιού και πληρώνω μόνο εγώ τις εξόδους και αναλαμβάνω εγώ όλες τις ευθύνες και συνεχώς γνιάζομαι για να φροντίσω το τέρι μου και να φροντίσω να είναι το τέρι μου καλά και να έχει καλή ψυχική διάθεση κτλ. Όμως το τέρι μου είναι παραμελητικό και δεν μου δίνει προσοχή, δεν μου δίνει σημασία, δεν ασχολείται μαζί μου και μου έχει πει ότι με βαρέθηκε και θέλει να με χωρίσει, αλλά εγώ τον αγαπάω, τον αγαπάω μωρέ, τον αγαπάω, τον αγαπάεις μωρέ, τον αγαπάεις, είναι αγάπη αυτό το πράγμα. Να προσφέρεις μόνο και να μην λαμβάνεις τίποτα. Είναι αγάπη αυτό το πράγμα, να δίνεις τα πάντα και να μην λαμβάνεις τίποτα ως ανταπόδοση. Ή μπορεί μια αγάπη ερωτική να είναι μια ανταποδοτική? Όχι. Η μόνη αγάπη η οποία οφείλει να είναι μια ανταποδοτική είναι η αγάπη μεταξύ γονιού και παιδιού. Καμία άλλη. Όλες οι υπόλοιπες πρέπει να είναι ανταποδοτικές. Ανταποδοτικότητα σημαίνει παίρνω και δίνω, δίνω και παίρνω, όχι μονόπλευρη. Κορίτσια, αγόρια, η συνεξάρτηση δεν είναι αγάπη. Όσοι λειτουργούμε με συνεξαρτητικό τρόπο, κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας και τον άλλον, παραμυθιαζόμαστε κι εμείς και παραμυθιάζουμε και τον άλλον ή τον αγαπάμε κλπ. Δεν είναι αγάπη όμως αυτό το πράγμα, είναι αρρώστια, εντός εισαγωγικών. Είναι ένας εξαιρετικά προβληματικός τρόπος σύνδεσης και καλά κάνουμε να πιάσουμε το συνεξαρτώμενο εαυτό μας και να τον πάμε άμεσα για ψυχοδιάγνωση, ψυχοεκπαίδευση, ψυχοθεραπεία και να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις προκειμένου να καταπολεμήσουμε αυτό το τέρας της συνεξάρτησης, το οποίο τέρας της συνεξάρτησης, το οποίο σοβαρό πρόβλημα της συνεξάρτησης καταστρέφει τη ζωή του ανθρώπου που είναι συνεξαρτημένος. Και καταστρέφει και υγιείς σχέσεις και συντηρεί προβληματικές σχέσεις. Σας υπενθυμίζω ότι το Σάββατο 1η Ιουλίου, 6 το βράδυ, μέχρι τις 9, είπαμε συνήθως πάμε μέχρι τις 10, θα έχουμε το διαδικτυακό εργαστήρι, masterclass για τη συνεξάρτηση και τη διαχείρισή της για όσους βρίσκονται στο τρίτο επίπεδο της συμμετοχής. Στην περιγραφή του βίντεο περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το πώς μπορεί κάποιος να μπει στη συμμετοχή και δει στο τρίτο επίπεδο. Φιλιά!